Όταν σας ακούω να μιλάτε, μου έρχεται στο μυαλό ένα σκοπτικό δύστιχο που έχουμε στην Κρήτη, που λέει: είπαμε πολλά ψέματα, να πούμε μια αλήθεια, φορτώσαμε ένα μποντικό 9 κιλά ροβίθια. Και ξεκινάω, γιατί εγώ, όπως ξέρετε, είμαι πάντα πολύ συγκεκριμένος. Ήρθε στα χέρια μου πριν από αρκετό καιρό και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Δεόντος ένας κατάλογος που προφανώς δεν έχει την υπογραφή σας, γιατί είναι κατάλογος ρουσφετιών, και ο οποίος δίπλα σε 23 ονόματα, των οποίων όλων η πρόσληψη έχει γίνει το διάστημα που εσείς είστε υπουργός στο Κελπνό, με διάθεση πάρα πολλών στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δίπλα στα ονόματα αυτά υπάρχει το όνομα του κυρίου Θεοδωράτου, το ξέρετε, θα σας το δώσω εσάς, κύριε, θα σας τα δώσω εσάς, κύριε Γεωργιάδη, γιατί στη Βουλή επίσημα, επειδή είναι στοιχείο της δικογραφίας, το ξέρετε καλά ότι δεν μπορεί να κατευθεί, σε εσάς θα τα δώσω, στα χέρια σας. Μην γελάτε, μην γελάτε. Και καθίστε ψύχρεμος και καθίστε καλά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα 23 ονόματα έχουν δίπλα το όνομα του κυρίου Θεοδωράτου, το ξέρετε, νομίζω ήταν συνεργάτης, ασθενός, διευθυντής και του γραφείου σε ένα φεγγάρι κτλ. Ως συστή σας στο Κελπνό, έχει το όνομα το δικό σας, Άδωνης, και έχει και το όνομα της συζύγου σας, σε ένα από αυτά τα ονόματα. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αναφέρω μόνο 3-4 ονόματα από αυτά εδώ. Θα τα πω δημόσια, γιατί έχουν βγει και δημόσια αυτά, τα οποία είναι τα εξής. Η κυρία Δεμέντη Ιωάννα διορίστηκε στο Κελπνό 18-9-13 ως 31-5-14. Αυτή η κυρία είχε βγει και είναι στα, αν ψάξει κανείς το ίντερνετ θα τα δει όλα, ήτανε άμυστη συνεργάτης του γραφείου τύπου σας. Έτσι έχει βγάλει. Υπάρχουν μάλιστα και μερικά σκοπτικά δημοσιεύματα, γιατί πρόκειται για μια πολύ ευηδή κυρία, η οποία είχε σπουδές αερόμπικ και τα λοιπά, και βιβλιοθηκονομίας, η οποία ήταν υπεύθυνη στο γραφείο τύπου σας, η οποία όμως βρίσκεται διορισμένη στο Κελπνό. Το διάστημα που είστε 18-9-13 έως 31-5-14. Έχετε μια έκφραση απορία στο πρόσωπό σας. Όλες οι συμβάσεις αυτές που θα αναφέρω λήγουν 31-5-14, μερικές μέρες πριν φύγετε από το Υπουργείο. Αυτή η κυρία λοιπόν φαίνεται εδώ στον κατάλογο ότι διατέθη στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρα, εσείς την είχατε επιστημονική, την είχατε συνεργάσει στο γραφείο τύπου και τη σκόψατε, τη λέγατε άμυστη, γιατί προφανώς είχατε περάσει το όριο των συμβούλων που ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που έχουμε εμείς σήμερα, και σας τη διέθεσαν και τη σκόψατε το μηνιάτικο από το Κελπνό. Το δεύτερο είναι δύο άλλα ονόματα. Ένας Θεοδωράτος Ιωάννης, μάλλον συγγενής του κυρίου άλλου Θεοδωράτου, και η σύζυγός του, μια κυρία Ιωαννίδου, η οποία και αυτή διορίζεται στο Κελπνό, που μάλλον και αυτή είναι συνεργάτη σας, μάλιστα παίρνουν και κάνουν, λέει, παρεμβάσεις στην κοινότητα. Τώρα τι παρεμβάσεις στην κοινότητα αυτές δεν ξέρω. Και αυτοί διορίζονται 1-11-13, 31-5-14. 15-7-13, 31-5-14. Προσέξτε τώρα. Ένα πιο κραγμένο, που δεν είναι στους 23, είναι 24. Έχετε ένα συνεργάτη, ονόματι Βασίλης Μπεσκένης. Τον ξέρετε? Ήταν ο υπεύθυνος, και φαίνεται στη διάβγεια αυτό, του γραφείου τύπου σας στο Υπουργείο. Ο κ. Μπεσκένης. Ο οποίος τον είχατε και είναι μισθό αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι 36-14 ο κ. Μπεσκένης αναλαμβάνει και υπογράφει σύμβαση στο Κελπνό. Σύμβαση στο Κελπνό. Δηλαδή εσείς φύγατε 7, 8, 10 Ιουλίου, νομίζω κάπου εκεί. 36-14 ο κ. Μπεσκένης, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν συνεργάτης σας και έμισθος στο γραφείο τύπου σας στο Υπουργείο, έτσι, αναλαμβάνει και υπογράφει σύμβαση με το Κελπνό. Και τι κάνει ο κ. Μπεσκένης, ο οποίος είναι και ΔΕΛΤΑ ΕΕ από ό,τι κατάλαβα, λέει ότι προσλαμβάνεται για να υλοποιήσει, για να απασχοληθεί ως συνεργάτης στο τμήμα παρεμβάσεων στην κοινότητα. Από 1-7-14 έως 31-12-14. Δηλαδή, ο συνεργάτης σας, αυτό λέω, ότι μόλις... Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, λέω. Κύριε Υπουργέ, να συντομεύετε. Έχετε και τη δευτερολογία. Έχετε και τη δευτερολογία. Ακούστε, επειδή, κύριε Πρόεδρε, θα ζητούσα μία επιοίκεια, ακούστε με λίγο, θα ζητούσα μία επιοίκεια, διότι εγώ όταν λέω κάποια πράγματα,
Όταν λέω κάποια πράγματα, είμαι πολύ και συγκροτημένος και ψαγμένος. Και επειδή μπορεί να σηκώνουμε φασαρία, κουνώντας τα δάχτυλα, βρίζοντας κτλ. Και βοηθούν και τον ΜΜΕ. Αλλά εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτός ο κύριος λοιπόν, μόλις τελειώνεται, συσκευεύεται το Υπουργείο, προφανώς του ανακαλύπτει τα κρυφά του ταλέντα, ας πούμε, σε σχέση με την επιδημιολογική επιτήρηση των πασχόντων από τον ιό του AIDS, από άλλα προγράμματα κτλ. Και αναλαμβάνει 6 μήνες στο κερνό. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου σας. Έτσι. Λοιπόν, αντίστοιχη ιστορία συμβαίνει. Αυτά λέω τα τρία ονόματα δημόσια. Λέω τα τρία ονόματα δημόσια. Διότι υπάρχουν και άλλα ονόματα εδώ. Έτσι. Ηρεμία, ηρεμία. Λοιπόν, ηρεμία. Καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά ηρεμία. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα. Εδώ υπάρχει και μια άλλη κυρία. Θα το πω και αυτό το όνομα. Κατράβα Παρασκευή. Η οποία είναι αδελφή μιας κυρίας, η οποία και αυτή διορίζεται από 15/7 του 13 ως 31/5 του 14. Η οποία είναι μάλλον αδελφή μιας κυρίας με την οποία έχετε μαζί μια εταιρεία, την οποία τη δηλώνετε στο πόθεν αίσθηση σας. Έχω την αίσθηση. Που είναι η ελληνική παιδεία. Καλά τη λέω. Ελληνική αγωγή, συγγνώμη. Η ελληνική αγωγή λοιπόν. Αυτή είναι μια εταιρεία την οποία τη δηλώνετε και έχετε το 70%. Αυτή η εταιρεία όμως βλέπω ότι έχει τα 420, μάλλον έχει το 49% μιας εταιρείας που λέγεται ΑΕ, εκδρομές, εκδόσεις, συνέδρια, που η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία εσείς έχετε την ελληνική αγωγή με 70%, η οποία ελληνική αγωγή έχει την εταιρεία ΑΕ, την οποία είχατε συστήσει από το 2001 εσείς μαζί με τον κύριο Κισανδράκη, έναν καναλάρχη, και η οποία δεν τη δηλώνει στο ποθενέσχη σας τα τελευταία χρόνια, ενώ φαίνεται από το 2014, τον τελευταίο ισολογισμό που έχει δημοσιευτεί, ότι η ελληνική παιδεία που εσείς έχετε το 70% έχει το 49% της ΑΕ που λέγεται ΑΛΣ. Η οποία ΑΛΣ, πιάστε λίγο το κεφάλι σας, η οποία ΑΛΣ ανήκει σε αυτόν τον κύριο Κισανδράκη, ο οποίος κύριος Κισανδράκης είναι μέτοχος στην Ηρακλής Μέντια, η οποία και στις γενικές ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις ΑΕ Blue Sky, οι οποίοι όλος τυχαίως το 2014 πήραν από τη διαφημιστική πίτα του Κελπνό γύρω στα 100 χιλιάρικα. Ενώ εσείς ήσασταν υπουργός. Πήραν 100 χιλιάρικα. Για να προφανώς προέβαλε κάποια διαφημιστικά μηνύματα του Κελπνό. Το θεωρείτε ηθικό, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, το θεωρείτε ηθικό εσείς να είστε υπουργός, ιδιοκτήτης μιας ΕΠΕ, η οποία έχει σχεδόν το πλειοψηφικό πακέτο μιας εταιρείας, που την έχετε φτιάξει εσείς μαζί με ένα συνεταίρο, που ο συνεταίρος έχει κανάλι και να παίρνει 100 χιλιάρικα από το Κελπνό τη χρονιά που είστε υπουργός. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι τόσο ηθικό αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, πόσο παρακάτω, σας παρακαλώ τώρα. Φτάσατε ήδη τα 8,5 λεπτά. Όχι, σας παρακαλώ κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι προσωπική σας υπόθεση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ωραία, δίνουμε την απαραίτητη ανοχή από το Προεδρείο. Τη ζήτησε και ο Υπουργός. Περιμένουν συνάδελφοι οι άλλοι να υποστηρίξουν τις ερωτήσεις τους. Σας παρακαλώ. Θα απαντήσω. Έχετε και τον χρόνο τη δευτερολογία. Στη δευτερολογία. Απλά θα πω μία κουβέντα μόνο. Κοιτάξτε τώρα τι ήρθε σήμερα από το Κερνό. Επιτέλους, αυτά τα 23 ονόματα, επειδή λοιπόν είναι προφανές ότι αυτά τα άτομα διορίστηκαν την περίοδο που ήσασταν εκεί, έφυγαν όλα την ίδια μέρα. Μάλλον τους περισσότερους από αυτούς τους χρησιμοποιήσατε ως συνεργάτες. Και επειδή το Κερνό ήταν εκτός δημόσιου λογιστικού, κάντε ό,τι θέλατε. Εγώ ούτε προσωπικά έχουμε κανένα από τους ανθρώπους, ούτε προσωπικά έχουμε εμείς οι δύο. Αλλά τέλος πάντων, όταν βλέπουμε μια παρανομία, εμείς είπαμε ότι αυτά θα τα ανακαλύψουμε. Και τα δώσαμε στον εισαγγελέα και περιμένουμε να το ψάξει. Διότι εδώ τώρα, και αν μ' ακούει κανείς εισαγγελέας, αν μ' ακούει, επιτέλους, το έχει τόσο καιρό στα χέρια του, και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Και έχετε σήμερα ένα χαρτί, το οποίο λέει το εξής για αυτά τα 23 ονόματα. Προσέξτε, προσέξτε τι λέει. Με τις υπογραφές
της υπεύθυνης του τμήματος διοικητικού και της υπεύθυνης του τμήματος οικονομικής διαχείρισης του Κελπνό σήμερα. Πώς έτσι τι λέει? Μην μου κάνεις να τα καταθέτω. Τα λέω δημόσια, μα τι να καταθέσω. Εκεί το θέμα. Αν τα καταθέσω. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Λέει, όσον αφορά αυτό το κατάλογο, αυτά τα ονόματα, το τμήμα διοικητικού συντονισμού και τα τηρούμενα σε αυτό στοιχεία, το τμήμα διοικητικού συντονισμού, σας ενημερώνουμε ότι τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο ονόματα δεν είχαν σχέση υπαλληλικής ιδιότητας με το φορέα η ΔΑΧ και η ΔΟΧ, ώστε τεκμέρεται από το Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού. Δεύτερον, όσον αφορά, δεν είχαν, προσέξτε, γι' αυτό λέω αν μας ακούει κανείς εισαγγελέας. Δεύτερον, όσον αφορά στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης, από τα τηρούμενα στο Γραφείο Μισθοδοσίας, προκύπτει έμιστη σχέση των εν λόγω ατόμων, αλλά λόγω κατάσχεσης του αρχείου δεν μπορούμε να τα δούμε. Δηλαδή, κάψατε τις συμβάσεις, τα σβήσατε, τους διορίσατε εκεί. Εδώ φαίνεται ότι έχουν έμιστη σχέση. Θα πάει στο εισαγγελέα. Γι' αυτό λέω, αν ακούει κανένας, αυτό είναι έγκλημα. Το καταλαβαίνετε. Τους διορίσατε εκεί, τους κρύψατε, γιατί ήταν προφανώς συνεργάτες, και λέει, και επειδή αυτά δεν σβήκανε. Κύριε Γεωργιάδη, θα έχετε τον χρόνο στη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, δεύτερη έκκληση από το Προεδρείο να ολοκληρώσετε την πρωτολογία σας. Κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνω την κατάστασή σας. Όσο αφορά στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης, από τα τηρούμενα στοιχεία στο Γραφείο Μισθοδοσίας, προκύπτει έμιστη σχέση. Αλλά λόγω της συνολικής δέσμευσης που έχει κατασχέσει ο εισαγγελέας των φυσικών αρχείων, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές είδος της. Δηλαδή η συγκεντροχή, με αυτό λέω, αυτό το έγκλημα, αυτό είναι να ακούει εισαγγελέα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τρίτη και τελευταία προειδοποίηση. Κύριε Υπουργέ, τρίτη και τελευταία προειδοποίηση. Θα σας διακόψω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Θα κλείσω με το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ. Τώρα 12 λεπτά έχετε φτάσει. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Το δεύτερο ημίχρονο θα είναι πιο σκληρό. Λοιπόν...